σε απόσταση 20 μέτρων από το αστυνομικό τμήμα Διστόμου και ενώ η γυναίκα πήγαινε για να τον καταγγείλει, ο 54χρονος αστυνομικός τη σταμάτησε και τη επιτέθηκε. Είχε πάρει ένα μπιτόνι από το αυτοκίνητο και τη έριξε βενζίνη. Κρατούσε ένα αναπτήρα και απείλησε ότι θα την κάψει. Στη συνέχεια τη επιτέθηκε και την τραυμάτισε με ένα μαχαίρι. Ο γιος της γυναίκας προσπάθησε να παρέμβει, ωστόσο δέχθηκε επίθεση και εκείνος. Αντιλήφθηκα την επίθεση σε βάρος της μητέρας μου και πήγα να την βοηθήσω. Δέχτηκα κι εγώ επίθεση από τον δράστη, ο οποίος με τραυμάτισε με ένα μικρό τσεκούρι και ένα πριόνι. Ο αστυνομικός συνελήφθη αμέσως. Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς για τις πρώτες βοήθειες. Φυσικά με σοκάρουν, δεν το συζητάμε. Δυστυχώς πληθαίνουν. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Ο αστυνομικός και η γυναίκα είχαν σχέση κατά το παρελθόν. Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα η γυναίκα είχε αποφασίσει να μην συνεχίσουν. Τον είχε καταγγείλει. Είχαν βγει ασφαλιστικά μέτρα και ο αστυνομικός δεν έκανε πίσω. Ενώ είχε συλληφθεί καθώς είχε παραβιάσει τους όρους που είχαν επιβληθεί. Είχα μάθει πως είχαν πάει το Μάιο στον εισαγγελέα γιατί υπήρχε μια πουλή όπλου και του αφαιρέθηκε το όπλο και του απαγορεύτηκε να είναι και κοντά στη γυναίκα για κάποια μέτρα. Είχε ένα ύφος γενικά του βαρύ αστυνομικού, της εξουσίας δηλαδή. Και μίλαγε υποτιμωτικά γενικά αυτό.